Όπως πρώτο το Star έχει αποκαλύψει, ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι το πρόσωπο που φαίνεται πως δεν κλειδώνει στην επιτροπή του Dancing. Τα νέα οικονομικά δεδομένα επηρεάζουν άμεσα και τα πρόσωπα της επιτροπής, αφού η μείωση στο budget είναι μεγάλη. Η αμοιβή τους πέφτει και σε συνδυασμό με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Φωκάς δεν έχει πει το ναι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως εύκολα έχει κάνει πέρσι. Υπάρχει ένα thriller γύρω από τον Φωκά Ευαγγελινό, λόγω και άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων που έχει ο γνωστός χορογράφος. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες όμως, συνάντηση με το κανάλι εκκρεμεί και με τον Αλέξη Κοστάλα. Όταν γίνει το τηλεφώνημα από τους υπεύθυνους της παραγωγής, σημαντικό ρόλο θα παίξει το ποια θα είναι τα τελικά πρόσωπα στην Επιτροπή, η παρουσιάστρια και ποιοι θα είναι οι νέοι όροι, για να καθίσει ξανά ο κριτής στην καρέκλα της Επιτροπής. Θα κλείσουν όλα μέσα στην επόμενη εβδομάδα όλες οι εκκρεμότητες του Dancing. Η παρουσία της Γαλένα Βελίκοβα στο κάστινγκ που έγινε για τους χορευτές δείχνει πως οι συζητήσεις για την επιστροφή της στην Επιτροπή είναι σε καλό δρόμο. Εξάλλου και η ίδια δεν έκρυψε πως είναι θετική σε αυτό. Ναι, σαφώς, σίγουρα το συζητάμε και θα έχουμε νέα την άλλη εβδομάδα. Το σίγουρο είναι ότι η Γαλένα θα είναι στο Dancing. Αν δεν πάνε καλά οι συζητήσεις με τον Φωκά Ευαγγελινό, τότε η Γαλένα θα πάρει την θέση μπροστά από τις κάμερες. Τα δεδομένα για τον Dancing φέτος αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Καμία σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που όλοι έτρεχαν πρώτοι να υπογράψουν. Εκεί που ο Νίκος Μουτσινάς είχε πει πως η Ζέτα έκλεισε για την παρουσίαση του σοου, η ίδια έρχεται με συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι και κάποιος άλλος στη θέση της. Φυσικά και το budget έχει μειωθεί δραματικά σε τέτοιο σημείο που είναι δύσκολο να υπολογιστεί και το ποσοστό της μείωσης. Όπως λοιπόν το κανάλι κάνει τις διαδικασίες του και τις συζητήσεις του, έτσι και εγώ πρέπει να έχω το χρόνο μου να κάνω τις δικές μου. Την ίδια στιγμή οι επώνυμοι βρίσκονται στην αναμονή για να μπουν στις σχολές χορού. Ο Γιώργος Τσαλίκης μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο κάνει ζέσταμα στην πίστα. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Όμως επειδή μερικά πράγματα πρέπει να γίνουν by the book, ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του Αντένα, νομίζω αυτές τις μέρες, λογικά. Προς το παρόν, όλοι προπονούνται παρακολουθώντας σε DVD τα προηγούμενα live.